Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται για την προεδρία Biden το ζήτημα με τα δύο πακέτα απόρριτων αρχείων που βρέθηκαν στην κατοχή του. Κύριε Πρόεδρε, απόρριτο υλικό δίπλα στην Κορβέτ. Τι είχατε στο μυαλό σας? Επιτρέψτε μου, Θεού θέλοντος θα μιλήσω πολύ σύντομα για αυτό το θέμα. Αλλά όπως είπα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είναι κλειδωμένα στον γκαράζ. Δεν ήταν έξω στον δρόμο. Τέλος πάντων. Οι Ρεπουμπλικάνοι που πρόσφατα ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής αναφέρουν ότι θα ερευνήσουν την υπόθεση εξονυχιστικά. Για δείτε, ο πρόεδρος Biden. Δεν ήταν πρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος. Κρατούσε αυτά τα αρχεία σε διαφορετικές τοποθεσίες. Άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ. Χρησιμοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να κυνηγήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ήξεραν τι συνέβαινε με τον πρόεδρο Biden πριν τις εκλογές, αλλά το κράτησαν μυστικό από τον Αμερικανικό λαό. Ο εισαγγελέας Ρόμπερτ Χάρο, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία στις υποθέσεις τρομοκρατίας και απάτης, θα αναλάβει να εξετάσει την υπόθεση. Είμαστε βέβαιοι ότι μια εντελεχής εξέταση θα δείξει ότι αυτά τα έγγραφα ελήφθησαν κατά λάθος. Ο πρόεδρος και οι δικηγόροι του ενήργησαν αμέσως μόλις ανακάλυψαν αυτό το λάθος. Τα πράγματα ενδέχεται να γίνουν χειρότερα αν βρεθούν επιπλέον απόρριτα έγγραφα στην κατοχή του.